μόλις 22 ώρες, 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο 36χρονος Αλεξάνδρος Σορόκιν για να φωνάξει Σπάρτα μπροστά στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα. Ο Λιθουανός ήταν ο μεγάλος νικητής του 35ου Σπάρταθλον. Η επίδοση του Αλεξάνδρου Σορόκιν είναι η καλύτερη όλων των εποχών και ο φετινός νικητής βρίσκεται πίσω μόνο από τον θρυλικό Γιάννη Κούρο που είχε καταγράψει τους 4 καλύτερους χρόνους του Σπαρταθλών. Δεύτερος έφτασε και τρεμάτισε σε 22 ώρες και 48 λεπτά ο Τσέχος Ράντεκ Μπρούνερ. Τρίτος με μικρή διαφορά διένυσε τα 246 χιλιόμετρα ο Έλληνας Νικόλαος Σιδερίδης σε 22 ώρες και 58 λεπτά. Παράσταση στο φετινό Σπάρταθλον έκλεψε ο Πάτερ Θεόδωρος Περπερίδης, που έτρεξε φορώντας τα ράσα του. Έκανε χρόνο 35 ώρες και 29 λεπτά, καταλαμβάνοντας την 237η θέση. Με το νούμερο 29 τερματίζει ο πατέρας Θεόδωρος Περπερίδης. Εξαιρετική ήταν και η συμμετοχή του τυφλού μαραθωνοδρόμου Τζέισον Ρομέρο. Στην 35η διοργάνωση του Σπάρταθλων πήραν μέρος 380 αθλητές από 50 χώρες και όλες τις ηπείρους ηλικίας από 24 έως 70 ετών. Πρόκειται για την διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη στα χνάρια της απόστασης που διένυσε ο Φιδιππίδης, ο Αθηναίος δρομέας μεγάλων αποστάσεων το 490 π.Χ. πριν από τη μάχη του Μαραθώνα που στάλθηκε στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες. Ο ιστορικός υπερμαραθώνιος ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Η τελετή λήξης του Σπάρταθλων 2017 μεταδόθηκε ζωντανά από το Ιόνιαν. Να μείνουμε σε αυτή την πολύ σπουδαία διοργάνωση των Σπάρταθλων και έχουμε τον κύριο Γιάννη Δημόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος Συλλόγου Σπαρτιατών Δρομαίων. Να τον καλησπερίσουμε και να το ευχαριστήσουμε για την παρουσία του στο Σπόρ στο Ιόνιαν. Καλησπέρα, κύριε Δημόπουλε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το Σπάρταθλον είναι μια διοργάνωση που έχει μεγάλη επιτυχία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη παράδοση. Πώς πήγε η φετινή διοργάνωση, εσείς πώς την είδατε από την πλευρά σας? Φέτος ήταν το 35ο Σπάρταθλον. Αυτό νομίζω που έμεινε από το φετινό Σπάρταθλον ήταν οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες που είχε και τις δύο μέρες, την Παρασκευή και το Σάββατο, με αποτέλεσμα να δούμε πολύ σπουδαίες επιδόσεις. Και η επίδοση του πρώτου δρομέα ήταν η πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Φέτος, μετά από νομίζω 19 χρόνια, είδαμε Έλληνα στο βάθρο με μια επίσης πάρα πολύ σπουδαία επίδοση του Νίκου του Σιδερίδη από την Καβάλα. Με μια επίδοση 22-58, μια πάρα πολύ σπουδαία επίδοση, όπως είπα. Και επίσης, εδώ και στα τοπικά, εδώ στη Σπάρτη, είχαμε συμμετοχές τρίων Σπαρτιατών. Με 100% επιτυχία τερματίσανε και οι τρεις δρομείς. Ο ένας από αυτούς ήταν δικός σας αθλητής, ο Νίκος Κωνσταρίδης, ο οποίος κατάφερε και αυτός έκανε πολύ καλή πορεία, πολύ καλό αγώνα. Ναι, ήταν η πρώτη συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Όπως είπατε, έκανε μια καλή επίδοση. Βέβαια, στο Σπάρταθλον αυτό που έχει πρωτίστως σημασία είναι ο τερματισμός. Ο Νίκος βέβαια ετοιμαζόταν αρκετό καιρό για αυτόν τον αγώνα. Όλα πήγανε καλά. Βέβαια, μέσα από έναν τέτοιο αγώνα σίγουρα προκύπτουν προβλήματα, αλλά μπορέσαμε και τα ξεπεράσαμε. Μιλάμε για έναν αγώνα 246 χιλιόμετρων. Που 246 χιλιόμετρων. Δηλαδή, χρειάζεται μεγάλη αντοχή από τους αθλητές, μεγάλη υπομονή ψυχική, να αντέξουν δηλαδή τις κακουχίες που μπορεί να περάσουν στον αγώνα, έτσι. Ναι, βέβαια. Όταν μιλάμε για 36 ώρες, καταλαβαίνετε και κάπως αδύνατο 36 ώρες να πηγαίνουν όλα καλά και να μην προκύπτουν προβλήματα. Οι άλλοι δύο δρομείς είναι ο Κώστας ο Λαμπρινός, ο οποίος συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με δύο τερματισμούς. Και ο τρίτος, ο οποίος είναι και πρώτος μου ξάδερφος, ο Παναγιώτης ο Καραλιάς. Mm-hmm. Ήταν και αυτός πρωτάρης στον αγώνα, αν και πολύ έμπειρος δρομέας, 61 ετών. Mm-hmm. Ο οποίος τρέχει βέβαια από το 1982 στους Μαραθωνίους και από το 2010 τρέχει στις υπεραποστάσεις.
Άρα έχει μια πολύ μεγάλη πορεία. Έχοντας σημαντική εμπειρία από το Σπάρταθλον. Τώρα, τι απαιτείται περισσότερο για να φτάσει κάποιος στη νίκη? Χρειάζεται καλός ρυθμός, εκτός από το ταλέντο και την ταχύτητα που μπορεί να έχει κάποιος. Χρειάζεται ένας καλός ρυθμός στον αγώνα, μια ηρεμία την ώρα του αγώνα. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει την καλύτερη επίδοση, γιατί μιλάμε για έναν πολύ επίπονο αγώνα για τους αθλητές? Ναι, βέβαια. Πολύ σωστά τα λέτε. Βέβαια, μια πολύ καλή προετοιμασία πρέπει να προηγηθεί οπωσδήποτε. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα, μπορούμε να πούμε ένα σκάκι θέλει μια πολύ καλή στρατηγική. Θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πίστη όταν προκύπτουν τα προβλήματα. Μπορώ να πω ότι κάθε αθλητής έχει και έναν συνοδό. Είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλος του συνοδού να βοηθήσει σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, να βοηθήσει τον αθλητή να σκεφτεί καθαρά, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα. Θα πρέπει οι αθλητές να έχουν και νερό κοντά τους, έτσι δεν είναι? Έχουν πολλά πράγματα μαζί τους οι αθλητές. Νερό, ισοτονικά, φαγητά. Υπάρχουν στη διαδρομή 75 σταθμοί. Κάθε σταθμός είναι φωτιασμένος με υγρά, με κάποια τροφή όπως είπαμε. Και ο κάθε σταθμός είναι και σημείο αποκλεισμού. Κάθε αθλητής, και αυτό είναι που είναι και το δύσκολο στο σπάρταθλον. Σε κάθε σταθμό πρέπει να είναι κάποια συγκεκριμένη ώρα ο αθλητής εκεί και να περάσει από το σταθμό. Ή αλλιώς αποκλείεται. Άρα είναι τα χρονικά όρια δύσκολα. Κύριε Δημόπουλε, τώρα είδαμε και κάποιες εντυπωσιακές διοργανώσεις. Είδαμε και έναν τυφλό δρομέα, είδαμε και έναν παπά δρομέα. Αυτά πάντα ξεχωρίζουν στους αγώνες. Ναι. Βεβαίως, ναι. Αυτά ήταν δύο έτσι, χαρακτηριστικά. Κάθε χρόνο κάτι μένει από τον αγώνα. Δύο χαρακτηριστικά ήταν αυτά. Ο τυφλός δρομέας, ο οποίος ήταν από την Αμερική και ήταν η τρίτη του προσπάθεια, είχε εγκαταλείψει. Μάλλον δεν πρόλαβε τα χρονικά περιθώρια τις δύο προηγούμενες φορές και κατάφερε και τερμάτισε σε αυτή την τρίτη φορά. Και όπως είπατε, ήταν ο Ιρέας, ο οποίος εμείς μεταξύ των Ρωμαίων γνωριζόμαστε, τρέχει αρκετό καιρό, τον συναντάμε σε πολλούς αγώνες. Αλλά βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκ μέρους του να τρέχει, όπως είπατε, 250 χιλιόμετρα με τα ράσα. Αυτό είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί και όπως είπατε, και οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Μπορεί να έβρεχε, μπορεί να είχε ήλιο, πολύ ζέστη. Αλλάζαν, νομίζω. Άλλαζε και συνέχεια, νομίζω, η θερμοκρασία. Δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Θεωρείται από τα καλύτερα Σπάρταθλον σε καιρικές συνθήκες. Βέβαια, το βράδυ έπεσε αρκετή θερμοκρασία. Τη νύχτα βρίσκει τους αθλητές κυρίως στο βουνό και προς την Αρκαδία. Έχει πάρα πολύ υγρασία το κομμάτι αυτό. Έριξε και λίγο βροχή. Αυτό σίγουρα δημιούργησε κάποιες υποθερμίες σε κάποιους αθλητές. Δημιούργησε αυτό αρκετά προβλήματα. Αλλά βλέπουμε και από τα πλάνα, τους αθλητές που τρέχουν στον δρόμο, που τρέχουν σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες γενικότερα. Γιατί αυτό πρέπει ο αθλητής να τα καταφέρει σε ένα δύσκολο αγώνα, να συνεχίσει να έχει έναν ρυθμό δυνατό. Είναι και μια δοκιμασία, κύριε Δημόπουλε, το Σπάρταθλον. Δηλαδή, για κάποιον που θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, να κερδίσει πράγματα, είναι μια δοκιμασία να δίνει έναν τέτοιον εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι, αγώνα. Νομίζω είναι η υπέρτατη δοκιμασία. Τώρα μιλάμε γι' αυτό και στους αγώνες, στον αγώνα αυτόν συμμετέχουν πάρα πολλοί ξένοι αθλητές. Νομίζω όποιος δρομέας ασχολείται με τις υπεραποστάσεις, είναι το όνειρό του να τρέξει σε αυτόν τον αγώνα. Και γνωρίζω ότι τρέχουν πάρα πολλοί ξένοι και οι ξένοι, όποιος έρθει μία φορά θα ξανάρθει και δεύτερη και υπάρχουν κάποιοι ξένοι αθλητές που έχουν και 20 τερματισμούς, έρχονται κάθε χρόνο. Είναι από ό,τι κουβέντιαζε μαζί τους, από τους αγαπημένους τους αγώνες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς και τους αρέσει είναι ότι πίσω από αυτόν τον αγώνα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ακολουθούν τα βήματα του Φρουδιπίδη. Εκτός από αυτά, χαρακτηριστικά μου είπε ένας αθλητής ότι συνήθως στους περισσότερους αγώνες τερματίζεις και τελειώνει και η διοργάνωση. Εδώ υπάρχουν εκδηλώσεις που προηγούνται και τον αγώνα. Ο Δήμος εδώ της Σπάρτης κάνει μια πολύ ωραία τελετή λήξης το Σάββατο βράδυ. Την Κυριακή υπάρχει το παραδοσιακό τραπέζι, δηλαδή το μεσημεριανό τραπέζι με τους αθλητές. Mm-hmm. Άρα είναι μια έτσι, πολύ όμορφη διοργάνωση, η οποία, όπως είπα, ξεκινάει από κάποιες μέρες πριν στην Αθήνα με διάφορες εκδηλώσεις και ολοκληρώνεται απόψε, Δευτέρα, στην Αθήνα πάλι με κάποιο τραπέζι που γίνεται προς τιμή των αθλητών. Κύριε Δημόπουλε, βέβαια, ένας αθλητής που πραγματικά γίνεται στα βήματα του ΦΥΠΗ δεν είναι
Δεν είναι μόνο νικητής ο Αλεξάνδρος Σωρόκιν που κάνει την πέμπτη καλύτερη επίδοση, αλλά ο άνθρωπος που είναι από πάνω του, που έχει κάνει τέσσερις κορυφαίες επιδόσεις στη διοργάνωση. Τον έχουμε βγάλει στο παρελθόν στο Sports Union. Είναι ο κύριος Γιάννης Κούρος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ίσως η ζωντανή ιστορία του. Όταν μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις, για δρόμους και μεγάλες αποστάσεις, έχει κάνει απίστευτα ρεκόρ και θα ήθελα να το σχολιάσεις για αυτόν τον υπεραθλητή, θα το λέγαμε, υπερδρομέα, έτσι να το πούμε σωστά. Βεβαίως. Είναι θρύλος στις υπεραποστάσεις. Είναι τα ρεκόρ του, βέβαια, τα λένε όλα. Έχει πάρα πολλά ρεκόρ, όχι μόνο στο Σπάρτον, παγκοσμίως. Εγώ έχω διαβάσει αρκετά βιβλία από ξένους αθλητές που έχουν κάνει σπουδαία πράγματα και δεν υπάρχει ένα βιβλίο που να έχω διαβάσει που να μην γίνεται μια αναφορά στο Γιάννη τον Κούρο. Άρα είναι αναγνωρισμένος από όλους. Μάλιστα, πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για το Σπάρταθλον που πραγματικά δημιουργεί ιστορίες ευχάριστες, ιστορίες που μας μένουν χαραγμένες. Κύριε Δημόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και του χρόνου το Σπάρταθλον φυσικά για να συνεχίσει και να έχει ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση από τον κόσμο και μεγαλύτερη επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν και από το Σπάρταθλον, μια πραγματικά εντυπωσιακή διοργάνωση. Εμείς να πάμε